Από τις 6 του Μάη που έχω πάρει το λογαριασμό, δεν έχω κοιμηθεί. Είμαι σε συνεχή υπερένταση. Ηλεκτροσόκ, 3.820 ευρώ. Αυτό το υπέρογγο ποσό καλείται να πληρώσει η κυρία Ειρήνη Πολυχρονάκη για ένα σπίτι στο Μοχώ λίγων τετραγωνικών μέτρων, μόλις 2 δωματίων, όπου διαμένει το τελευταίο χρονικό διάστημα η κατάκητη και τυφλή μητέρα της. Έχω τη μητέρα μου. Από τα γυροκομεία και στο σπίτι που την είχα και τα λοιπά, την έφερα εδώ στο χωριό. Είναι 2 τα δωμάτια, 2 οι λάμπες, 1 ψυγείο, 1 κουζίνα. Τίποτα άλλο, για θερμαντικό έχω τα καλοριφέρ. Είμαι πάρα πολύ αναστατωμένη, διότι αυτά τα χρήματα δεν μπορώ να τα πληρώσω. Αν τα είχα κάψει, αν τα είχα καταναλώσει τα κιλοβάτ και όλα αυτά, δεν με ενδιέφερε. Στις αρχές του χρόνου πληρώσε το ποσό το 40 ευρώ, ενώ για τους τελευταίους 4 μήνες καλείται να πληρώσει συνολικά 3.820 ευρώ. Μου ήρθε ο λογαριασμός το πρώτο 40 ευρώ για το Γενάρη, καρδιά του χειμώνα με το Φλεβάρι. Και μετά μου ήρθαν οι άλλοι λογαριασμοί. Το Μάρτιο και μετά. Ναι, το Μάρτιο και μετά. 2.386 με έκπτωση 189 ευρώ. Και μου ήρθε και μετά η άλλη κατανάλωση για τις 12 του Απρίλη μέχρι τις 9 του Ιουνίου. Στο σύνολο, οι 4 μήνες αυτοί, 3.820. Βέβαια, η κυρία Πολυχρονάκη, η οποία διαμένει στο Ηράκλειο, έχει χάσει τον ύπνο της με τα ποσά που καλείται να πληρώσει στο ηλεκτρικό ρεύμα και το σπίτι της οικογένειάς της στο Μοχώ, με την ίδια να βρίσκεται σε απόγνωση. Το είπα στη ΔΕΗ τότε που έκανα την επανασύνδεση τον Ιανουάριο, ναι, να μου βάλουν καινούριο ρολόι, διότι είναι 60 χρονών, και δεν μου το βάλανε. Και τελικά μου ήρθαν τον Ιούνιο και κάμανε εδώ ο ειδικός της ΔΕΗ, έκαμε έλεγχο. Και το βρήκε, λέει, σωστά το ρολόι. Ναι. Δεν το βρήκε σωστά. Γύριζε πάρα πολύ δυνατά και γρήγορα όλο το ρολόι, και είναι φύση αδύνατον. Οι 2 λάμβες, 1 ψυγείο και, μία κουζίνα να κάψουν τόσα πολλά. Δηλαδή, όπως υποστηρίζει, πιθανόν το ρολόι να είναι χαλασμένο, καθώς δεν δικαιολογείται, όπως είπε, ο φουσκωμένος αυτός λογαριασμός, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο της ρευματοκλοπής. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι το ρολόι είναι χαλασμένο? Ήταν χαλασμένο. Αλλά εγώ που να τα ξέρω αυτά, καλό μου να βάρω με τα κινητά, τα βίντεο και όλα αυτά, να τα ξέρω, να τα έχω ντοκουμέντα για να τα δείξω. Εν τω μεταξύ δεν σας κλέβουν και το ρεύμα, όπως μας είπατε? Όχι, προσίγουτα, δεν βλέπετε, όλα είναι ακατοίκητα με συσκές μέσα στα σπίτια. Και στην γειτόνισσα εδώ δίπλα στην Ιωάννα, ναι, και αυτή 4,5 χιλιάρικα. Η ίδια καλεί τους αρμόδιους να σκύψουν στο πρόβλημα και να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις, καθώς και να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να μπει ένα τέλος στην απίστευτη ταλαιπωρία της. 4 χιλιάρικα αυτά τα βρω να τα πληρώσω. Δεν γίνεται. Μέχρι πού θα φτάσετε, κυρία Ειρήνη? Θα φτάσω στον Άριο Βάγκο και στην Ολλανδία. Γιατί? Στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Δεν ξέρω πού μπορώ να πιάσω. Έχω πάρει όλες τις υπηρεσίες. Δεν μπορώ να βρω άκρη. Από τις 6 του Μάη έχω τρελαθεί.